Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα για την συνέχεια. Να καλησπερίσω αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ανταποκριτή του Μέγκα στην Μόσχα, τον Θανάση τον Αυγερινό. Κύριε Αυγερινέ, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Καλησπέρα και θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με την ρωσική πάντα πλευρά, από εκείνη την πλευρά, μετά την συνάντηση Σαμαρά-Πούτιν που έγινε χθες. Καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη συνάντηση φυσικά δεν την επεδίωξε η ρωσική πλευρά. Ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Την επεδίωκε κιόλας μάλιστα εδώ και πάρα πολύ καιρό, χωρίς να έχει υλοποιηθεί. Θα έλεγα πως για αρκετούς μήνες γινόταν μια προσπάθεια και μια συζήτηση να υπάρξει κάποιο είδους επικοινωνία του Αντώνη Σαμαρά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η ευκαιρία που δόθηκε ήταν αυτή η σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας στις Βρυξέλλες και γι' αυτό έγινε και εκεί η συνάντηση. Νομίζω πως δεν θα πρέπει να αναμένουμε κάποιες συνταρακτικές εξελίξεις από την πλευρά της ρωσικής πολιτικής. Τα πράγματα έχουν περίπου υποθεί με το όνομά τους, τα έχουν επαναλάβει οι πιο σοβαροί εκπρόσωποι της ρωσικής πολιτικής στην Ελλάδα. Είναι φανερό ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις δεν περνάνε την καλύτερη φάση τους και κυρίως το πρόβλημα φαίνεται πως είναι στο ότι εκτός από τον τουρισμό ο οποίος έχει θεαματικά αυξηθεί, έχει φτάσει στο 1.200.000 τουρίστες από την πλευρά της Ρωσίας, αλλά για αυτόν τον στόχο δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Θα έλεγα πως δουλεύει η φύση, η ιστορία μας και η οικονομική κρίση. Δεν νομίζω πως δουλεύουν πολλοί άλλοι παράγοντες, ας μην κοροϊδευόμαστε. Και φυσικά δουλεύει η πολύ μεγάλη αγάπη των Ρώσων για μια χώρα που τη θεωρούν και την ανακαλύπτουν σιγά σιγά, τη θεωρούν αδελφική, φιλική, ευχάριστη, οικονομική για τις διακοπές τους πλέον. Γι' αυτό και στρέφονται μαζικά προς την Ελλάδα. Εκτός λοιπόν από τον τουρισμό, δεν φαίνεται στις ελληνορωσικές σχέσεις να υπάρχει κάποιο άλλο περιεχόμενο, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο διμερές σχέδιο. Ό,τι έχει υπάρξει στο παρελθόν και έχουμε ακούσει έχει παραμείνει στα χαρτιά ή στα σενάρια και στους σχεδιασμούς. Αναφέρω χαρακτηριστικά τον πετρελαιοαγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, τη συμμετοχή της Ελλάδας στον αγωγό φυσικού αερίου South Stream, που τελικά δεν υπάρχει τέτοια συμμετοχή, είμαστε εκτός των προγραμματισμών της Gazprom μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και φυσικά το μεγάλο και τελευταίο αποτυχημένο project ήταν η εξαγορά της ΔΕΠΑ από τη μεριά της ρωσικής Gazprom. Απορώ κιόλας πως καμαρώνουμε καμιά φορά και λέμε ότι έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, έγιναν πολλά ταξίδια του Μίλλερ, του Προέδρου της Gazprom στην Ελλάδα, έγιναν πολλές επαφές και με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Μάλλον θα έπρεπε να κλαίμε για αυτή την ιστορία, γιατί το γεγονός ότι ακριβώς ήρθε ο ίδιος ο Μίλλερ, ο επικεφαλής της Gazprom, τόσες φορές, δείχνει ότι ήταν υψηλό το ενδιαφέρον των Ρώσων, το οποίο όμως τελικά δεν καταφέραμε να κρατήσουμε ενεργό, γιατί ήθελαν μια σειρά από εγγύσεις, τις οποίες οι ίδιοι τουλάχιστον λένε ότι δεν πήραν. Εμείς τα περιγράφουμε λίγο διαφορετικά, αλλά γενικώς αυτό είναι ένα πρόβλημα στην πολιτική μας, θα έλεγα εν γέννη, ότι όλα τα περιγράφουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι στην πραγματικότητα ισχύουν. Πάντως, ναι. Γι' αυτό λέω ότι και η συνάντηση αυτή δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια εκτίμηση για θεαματικά συμπεράσματα. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, κυρίως από την Ελλάδα που τα είχε εγκαταλείψει όλα αυτά, για να αναθερμανθούν οι διμερείς σχέσεις. Ανταποκρίνονται οι Ρώσοι σε ένα βαθμό. Έστειλαν τον Σεργέη Λαυρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών, στα τέλη της χρονιάς. Έστειλαν την Βαλεντίνα Ματβιένκο, την πρόεδρο της Άνω Βουλής, η οποία βέβαια πολύ μικρό ρόλο παίζει στις πολιτικές εξελίξεις. Έχουν στείλει και τον Βλαντίμιρ Γιακούνιν, τον επικεφαλή των σιδηροδρόμων, ο οποίος εφθαρσός λέει ότι η Ρωσία διαπραγματεύεται και επιθυμεί κάποιο είδους συμμετοχή στις ελληνικές ιδιωτικοποιήσεις, αλλά μόνο με τη μορφή ενός εγγυημένου πακέτου. Δηλαδή οι Ρώσοι λένε ότι θέλουμε και το σιδηρόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαφορετικά το ένα από τα δύο δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς απαντάμε βέβαια ότι πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όρους και κανόνες κλπ. Αλλά αν συνεχίσουμε με αυτό το στυλ, νομίζω που τελικά
ούτε αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί. Μάλιστα. Πάντως δεν τέθηκε χθες ουσιαστικά το θέμα των σιδηροδρόμων στη συνάντηση. Μόνο το κυριότερο ζήτημα το οποίο ανέπτυξε ο κύριος Σαμαράς ήταν αυτό της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου. Ναι, αυτό ειδικά η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, η οποία είναι πολύ ενδεικτική του επίπεδου των ελληνορωσικών σχέσεων. Πρέπει να θυμίσω, επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται, ότι η ιστορία αυτή τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς ετέθη πριν από ένα χρόνο, όταν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της ΔΕΠΑ το έθεσαν στην Γκασπρόμ. Για πολλούς μήνες δεν υπήρξε καμία πρόοδος, καμία απάντηση. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι αν ήταν αλλιώς το πολιτικό κλίμα, οι απαντήσεις αυτές θα έρχονταν πολύ γρηγορότερα. Νομίζω το καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ο κύριος Σαμαράς έγραψε μια επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να μάθουμε ποτέ αν υπήρξε απάντηση σε αυτή την επιστολή. Φαίνεται πως δεν υπήρξε κάποια επί της ουσίας απάντηση, υπήρξαν μόνο αόριστες υποσχέσεις ότι τα βρίσκουμε, θα τα βρούμε, θα γίνει μια έκπτωση τώρα σε λίγο, το είπαμε και μετά την επίσκεψη της Ματβιένκο, το είπαμε και μετά την επίσκεψη του Σεργέη Λαυρόφ και έφτασε να κλείσουμε τώρα με τη συνάντηση Σαμαρά-Πούτιν ένα χρόνο ολόκληρο συζήτησης για να μας υποσχεθεί, τουλάχιστον με βάση τα λεγόμενα του Μεγάρου Μαξίμου, γιατί οι Ρώσοι δεν έχουν κάνει κάποια σχετική ανακοίνωση. Το Κρεμλίνο δηλαδή μάλλον κρατά αρκετά χαμηλά την προβολή του θέματος της διμερούς αυτής συνάντησης. Υποτίθεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το ζήτημα. Αυτό σημαίνει ότι κλείσαμε ένα χρόνο συζήτησης, πιέσεων, συζητήσεων και φοβάμαι πως και η δυσκολία, η δυστοκία που υπάρχει στο να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, δηλαδή σε μια έκπτωση που θα μας δώσουν, φυσικά και συνδέεται με, με το γενικότερο κλίμα στις διμερείς σχέσεις. Θα έλεγα πως και κάποιοι Ρώσοι μου έχουν πει ότι γενικά δεν πολύ συνηθίζεται να υπάρχουν τέτοιου είδους πολιτικές παρεμβάσεις για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Μου ανέφεραν χαρακτηριστικά το παράδειγμα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει στο παρελθόν μεσολαβήσει στην Γκασπρόμ, που φυσικά και είναι βραχίωνας της ρωσικής κρατικής πολιτικής, αλλά έχει και μια αυτονομία στη διαμόρφωση των τιμών και των διαπραγματεύσεων με τις ξένες εταιρείες, ότι η μόνη μεσολάβηση αντίστοιχη του Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν για την περίπτωση της Λευκορωσίας. Μιας χώρας δηλαδή που συνδέεται με κάτι παραπάνω από αδελφικούς δεσμούς με την Ρωσία, είναι ουσιαστικά μια προέκταση της Ρωσίας και φυσικά συμμετέχει μαζί της και με το Καζακστάν στην Τελωνιακή Ένωση, που τόσο πολύ μεγάλη φασαρία έχει δημιουργήσει για την περίπτωση της Ουκρανίας, σχέση με την Ευρώπη. Ακριβώς. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, δράτω με τις ευκαιρίες, ένα σύντομο σχόλιο. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις εκεί, κύριε Αβγερινέ? Γίνονται διαπραγματεύσεις για το θέμα της αμνηστίας. Υποτίθεται ότι έχει βρεθεί ένας πολιτικός συμβιβασμός πάνω στη βάση της παρέτησης της υπάρχουσας κυβέρνησης υπό τον Αζάροφ, και έτσι ώστε στη διάρκεια του μήνα να δημιουργηθεί, να συγκροτηθεί μια νέα κυβέρνηση που θα χειριστεί τις υποθέσεις. Έχουν κάνει βήματα πίσω και οι δύο πλευρές, όμως είναι σαφές ότι η πολιτική κρίση δεν θα αντιμετωπιστεί οριστικά, εφόσον η αντιπολίτευση δεν μπορεί να συμβαστεί με τίποτε άλλο πέραν της παρέτησης του ίδιου του Γιανουκόβιτς, και νομίζω πως με αυτό το κλίμα θα οδηγηθούμε στις προεδρικές εκλογές του 2015 ή ενδεχομένως και σε κάποιες πρόωρες προεδρικές εκλογές. Μάλιστα. Ο Πούτιν τοποθετήθηκε αναλυτικά μετά τη συνάντησή του με τον Μπαρόζο και Ρομπάι στις Βρυξέλλες στο θέμα. Ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να στηρίζει με δάνειο οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρξει στην Ουκρανία. Άλλωστε η Ρωσία δεν έχει πρόβλημα να συνεννοηθεί και με την αντιπολίτευση και με την σημερινή κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πούτιν μια χαρά τα είχε βρει με τη Γιούλια Τιμοσέγκο, που είναι σήμερα φυλακισμένη. Μάλιστα η Τιμοσέγκο φυλακίστηκε γιατί έδωσε ακριβώς συμφώνησε μάλλον σε υψηλές τιμές για το ρωσικό φυσικό αέριο, που ο Γιανουκόβιτς θεώρησε ότι είναι τόσο υπερβολικές που η συμπεριφορά της κρίθηκε προδοτική και επικίνδυνη για τα κρατικά συμφέροντα της Ουκρανίας. Στο κάτω-κάτω της γραφής στην Ουκρανία, παρά το νεαρόν της δημοκρατίας ή το περίεργον της δημοκρατίας της, κάποιοι επώνυμοι πολιτικοί μπαίνουν και φυλακή άμα χρειαστεί, γιατί έτσι έκρινε τέλος πάντων ένα δικαστήριο που είπε ότι πλήγησαν τα εθνικά συμφέροντα. Θα δούμε αν ποτέ στην Ελλάδα Μάλιστα. θα βρεθούν επώνυμοι πολιτικοί να κλείνονται στη φυλακή. Μάλιστα, κύριε Γερινέ, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας.